Καλημέρα. Σήμερα έχω έρθει για χαλαρό LRF σε πολύ ριχά νερά για αρχή και αργότερα λίγο πιο βαθιά. Θα ψαρέψω με pencil. Θέλω να δοκιμάσω το πάκι. Έχω δύο διαφορετικά πάκι. Θα δοκιμάσω αυτό, ίσως αργότερα και το άλλο. Θα δω αναλόγως. Πρώτα στα πολύ ριχά και αργότερα, όταν πάμε πιο βαθιά, θα δοκιμάσω μίνο, ίσως και κάποια Worthy σιλικονάκια. Έφυγε. Κάνω πολλές παύσεις γιατί αυτό το τεχνητό, το πάκι, κάνει πολύ ωραίο fall όταν κάνεις παύση και στην ουσία εκεί είναι που χτυπάει ο μεγαλύτερος αριθμός των ψαριών. Κάνεις μερικά γρήγορα χτυπήματα, ανεβαίνει ψηλά και μετά κάνεις μία παυσούλα. Και κάνει το fall του. Αν και είναι σχετικά ριχά ακόμα, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για μήνο. Θέλω κάτι με λίγο καλύτερο παιχνίδι. Για να δούμε. Ω παιδιά, δείτε. Ένας κατακόκκινος αστερίας. Κατακόκκινος. Κάτσε να δω, είναι πολύ βαθιά να πάω. Πάω από πάνω του. Κατακόκκινος. Θα πάω εκεί στα βραχάκια τώρα να ρίξω μερικές βολές. Είχε και πιο ριχά να περάσω, αλλά είπα να περάσω από εδώ για να δω τον Αστερία. Το μπλέξαμε ή έπιασα κάτι, ρε φίλε. Δείτε εδώ, ρε παιδιά. Δείτε εδώ τι έπιασα. Να σκεφτείτε, νόμιζα ότι θα επιβιώσεις. Μάλλον θα τη σκαπουλάρει. Νομίζω ότι μπλέχτηκε το τεχνητό πάνω στο παράμαλο. Κάπως δηλαδή με το strike. Μπέρκες, θηρίο με το καλαμαράκι. Θα το ξαναρίξω, έχει ένα πλοκαμάκι. Δεν ξέρω, έχω πιάσει. Κάτι έχω πιάσει πάλι, το οποίο βράχωσε κιόλας. Πέρκα. Ακέφαλο το αφήσανε, χωρίς πλοκάμια, μόνο το κεφαλάκι το έμεινε. Θα το βγάλουμε. Θα βάλουμε άλλο. Το βάλω στην τσέπη αυτό. Γιατί δεν κάνει να τα πετάμε στη θάλασσα. Είναι σιλικόνη, πλαστικό. Οι πέρκες δεν μπορούν να αντισταθούν, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό. Και να θες να πιάσεις κάτι άλλο με τα Worthy, πρέπει να γίνεται χαμός. Ένας γύλος από την κοιλιά. Ω Παναγία μου. Sorry, γύλε. Σκέψου πόσο μανιακά πέσανε πάνω. ώρες τώρα πάλι περκά. Οχοχο. Όχι μόνο δεν είναι περκά, ήταν ένα ωραίο σαργό ρε παιδιά. Όπως λέει και ο Γιώργος, ελά, εσύ με το μελανουράκι έχεις πιάσει τίποτα? Και τι δεν έχω πιάσει με αυτό το τεχνητό? Κάτσε, γιατί τελευταία φορά την είχα πατήσει με τις αλλαγές με ένα σαργό. Λοιπόν, επειδή είναι ο πρώτος σαργός που πιάνω σήμερα, αλλά δείτε κύμα που έφερε το καράβι που πέρασε, αλλά και γενικά ο πρώτος σαργός που πιάνω εδώ σε αυτή την περιοχή, τόσο μεγάλος, πάμε αν έχω πιάσει άλλον, τέλος πάντων θα τον αφήσουμε. Θα πάω εκεί μέσα, λίγο πιο μέσα, πάνω στο βραχάκι εδώ, θα σκύψω και θα τον αφήσω σιγά σιγά. Έλα. Θα φύγεις ή να έρθω να σε πάρω? Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Έλα. Τώρα ζωήρεψε λίγο κατά από τη ρίγια του. Έλα, έλα. Αυτό βλέπω κάνει κάτι σβούρες, αλλά είναι στο βυθό. Δεν έχει ανέβει. Θα φύγει λογικά. Εντάξει, μια χαρά. Αυτά έχουμε εδώ στα νησιά. Πολεμικά αεροπλάνα, ελικόπτερα. Εντάξει. Ρε εσείς. Μελανουράκι ή όχι, όχι, όχι. Ήταν κάτι ζωηρό και λέω θα είναι μελανούρι, αλλά είναι ένας πανέμορφος μεγάλος γύλος. Δείτε χρώματα, παιδιά, δείτε χρώματα. Θα ξεκιστρώσουμε. Έλα, έλα. Γιατί μην γλιστράνε. Ωραία, βγήκε το ένα. Βγήκε το δεύτερο. Να, κάτι καλό. Και κάτω. Είδες, για να είσαι πάνω σε βράχους μετά είναι δύσκολο να βγάλεις ψάρι. Πώς θα σε βγάλω, βρε. Πώς θα σε βγάλω. Εγώ θα σε βγάλω. Δεν με πειράζει και να φύγει, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Γι' αυτό τον έχω έτσι. Και επειδή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ξέρω ότι πολύ δύσκολα θα μου σπάσει το παράμαλο. Οπα, κάτσε. Θα πανίσουμε και το καλάμι. Αυτός δεν θα ταλαιπωρηθεί καθόλου. Έτσι είπα. Αλλά βρε βλάκα, έπεσες πάνω στα βράχια, δεν μ' άφησες να σε αφήσω. Άντε. Άντε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, για όποιον δεν το κατάλαβε, ντόπιο, είμαι στον παλιό. Ήθελε ένα ψάρεμα εύκολο, γρήγορο, χωρίς πολύ κούραση. Το μέρος είναι πολύ ψαρεμένο και από spinning LRF και από ψαροτουφεκάδες. Τουλάχιστον το κομμάτι που περπάτησα εγώ δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, τα είδατε τα ψάρια. Από ό,τι κατάλαβα ήταν βαθιά, πιο έξω είχε τίποτα πέρκες και γύλους. Δεν ξέρω τελικά τι αξίζει πιο πολύ και ενδεχομένως μπορείτε να καταλάβετε γιατί πηγαίνουμε σε μέρη απομακρυσμένα και κάνουμε πολλά χιλιόμετρα και με το αυτοκίνητο και με τα πόδια. Εδώ πέρα είναι μεν κάποια χιλιόμετρα, αλλά στην ουσία αφήνεις το αυτοκίνητο στην παραλία και ξεκινάς το περπάτημα και μπορείς να ψαρέψεις. Αλλά δεν έχει παιχνίδι, και όσες φορές έχω έρθει εδώ είναι πολύ λίγα αυτά που θα πάρω. Α, δείτε και το μικρό χωριό, ο οικισμός εδώ, κυρίως από ψαράδες, σπίτια ψαράδων και μερικά πιο νέα εξοχικά. Εδώ πέρα ακόμα έχει καλό καιρό. Πιο αριστερά που βγαίνεις πάνω στο βοριά έχει αρχίσει και χτυπάει πεντάρι, μπορεί και εξάρι ο βοριάς. Εδώ πέρα όμως είναι καταφύγιο. Ψάρεψα όσο μπορούσα, πήγα μέχρι το φυλάκιο, όσοι το ξέρουν. Από εκεί μετά έπιανε ο βοριάς και χτυπούσε δυνατά, δεν μπορούσα να ψάρεψω LRF. Δεν δοκίμασα κάποιες βουλές, αλλά δεν είχε και κάτι. Και γενικότερα μέχρι τη διαδρομή, μέχρι εδώ πίσω την επιστροφή, είχε αρκετό αέρα πλέον. Δεν, παιδιά, αυτό είναι. Άμα δεν ψάξετε τα μέρη, θα πηγαίνετε σε τέτοια μέρη όπως αυτό που ήρθα εγώ τώρα. Θα ψαρεύετε αρκετές ώρες, γιατί και εγώ είμαι εδώ τώρα 3-4 ώρες και δεν θα παίρνετε κάτι να σας ικανοποιεί. Εμένα δεν με πειράζει, γιατί ήθελα ένα χαλαρωτικό ψάρεμα, να περάσει λίγο η ώρα. Δοκίμασα κάποια τεχνητά, διαφορετικά χρώματα. Εντάξει, έκανα κάποια πράγματα που ήθελα. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ που βλέπετε τα βίντεο και τα λέμε σε επόμενο ψάρεμα.